Με αίσιο αποτέλεσμα, κύριε Ραμόν. Φάνηκαν αυτό που είπαμε την πρώτη αρχή, ότι η επιμονή μας αυτή στη γύρω περιοχή μας έβγαλε να έχουμε ένα αίσιο τέλος. Εσείς δεν σταματήσατε στιγμή να ψάχνετε. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Πράγματι, πράγματι. Από την πρώτη ώρα είμαστε δίπλα στην οικογένεια, είμαστε δίπλα στην αστυνομία, είμαστε σε όποιον μπόρεσε να βοηθήσει. Και εδώ λίγο για να πω και εγώ 2-3 πραγματάκια, γιατί εντάξει, ο Νίκος φίλος είναι από την πρώτη μέρα μαζί μας. Εκεί που εντοπίστηκε ο σύζυγος, είχατε επισκεφθεί εσείς την καλύβα αυτή? Πάμε πολλές φορές. Είχατε εντοπίσει κάποια σημάδια μέσα που έδειχνε ότι κάποιος έμενε εκεί? Όχι. Δεν άφηνε ίχνη για το βράδυ, προφανώς μόνο για έναν ύπνο και φεύγανε. Άρα θεωρείτε... Θέλω να πω λίγο δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Άρα θεωρείτε, χίλια συγγνώμη για να ολοκληρώσουμε αυτή την ερώτηση, θεωρείτε ότι εκεί διέμενε όλες αυτές τις ημέρες και πήγαινε στην καλύβα αυτή μόνο τα βράδια για να κοιμηθεί και περιφερότανε κατά τη διάρκεια της ημέρας? Κάπως έτσι, αλλά όχι στην ίδια καλύβα κάθε βράδυ. Όταν λέτε κάπως είχε έτσι... διάφορες καλύβες, εδώ είναι γεμάτο καλύβες η περιοχή. Αυτός παρακολουθούσε τι κάναμε, όλες τις κινήσεις αστυνομίας, τις κινήσεις των εθελοντών, τις κινήσεις των χωρικών που ήταν μαζί μας. Πηγαίναμε αριστερά, πήγαινε δεξιά, πηγαίναμε πάνω, πήγαινε κάτω. Ήταν έξυπνος και μας παρακολουθούσε. Αλλά έκανε αυτό το λάθος να βγει σε ένα κεντρικό δρόμο και να εντοπιστεί από τους, να το τονίσουμε αυτό, εντοπίστηκε από εθελοντές του χωριού. Ήταν δύο παιδιά που ήταν από την πρώτη μέρα μαζί μας. Μπορείτε να μας πείτε καρέ-καρέ πώς συνελήφθη και πώς εντοπίστηκε, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές που μπήκαν τώρα στην... Καρέ-καρέ δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν ήμουν μπροστά. Πείτε μας αυτά τα οποία γνωρίζετε για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Απλά όλο αυτό τον καιρό οι έρευνες και ο κλοιός που έσφυγε γύρω του τον έβαλε να κάνει αυτό το λάθος, να βγει στο κεντρικό, σε έναν χωματόδρομο τέλος πάντων. Κύριε Ράμο, έτυχε να είναι τα παιδιά μπροστά, παρακαλώ. Ναι, κύριε Ράμο, ήσασταν από τους ανθρώπους που από την αρχή, θυμάμαι από αυτήν εδώ την εκπομπή, πιστεύατε ότι ο άνθρωπος θα είναι στην περιοχή και ότι δεν θα έχει απομακρυνθεί και δεν θα έχει φύγει. Το θυμόμασταν γιατί εσείς το είπατε. Θέλω να μου πείτε κάτι. Οι εθελοντές που διαπραγματεύτηκαν μαζί του ήταν Έλληνες υπήκοοι ή Αλβανοί? Όχι. Οι εθελοντές που διαπραγματεύτηκαν μαζί του ήταν συγχωριανοί του Πέτρου. Ήταν συγχωριανοί της οικογένειας. Ναι. Το ρωτώ γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς υπάρχουν πολλές πληροφορίες που έρχονται. Ναι. Αν μου επιτρέπεις, επειδή πρέπει να συνοψίσουμε λίγο την περίπτωση, γιατί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι και είναι και μία μέρα χαράς για εκείνους. Χαρμολύπης, από μία όπως πλευρά. Λέμε. Κύριε Ράμο, πείτε μας δύο πράγματα τα οποία θέλετε, για να σας αφήσουμε και εσάς και τους ανθρώπους εκεί να ηρεμήσετε, γιατί είναι μια μέρα χαράς για την Ορμήλεια Χαλκιδικής. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα εδώ πέρα. Υπάρχει ένας εκνευρισμός από τους πολίτες και τους φίλους της οικογένειας. Υπάρχει και μια περιόριστη χαρά από όλους μας που είχαμε έτσι το τέλος στο γεγονός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τα παιδιά της εθελοντικής μου ομάδας που όλες αυτές τις μέρες ήταν έξω. Τους πολίτες, τους συγχωριανούς που κάθε μέρα ήταν μαζί μας από το πρωί μέχρι το βράδυ, και ειδικά τους δύο που εντοπίσανε τον δράστη. Αλλά δεν μπορώ να παραλείψω να μην ευχαριστήσω και την αστυνομική διεύθυνση Χαλκιδικής και ιδιαίτερα τον κύριο Μανολά, γιατί πιστέψτε με, μιλούσαμε πολλές ώρες κάθε βράδυ. Χίλια συγγνώμη, κύριε Ράμο, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παιδιά, βοηθήστε με από το κοντρόλ τον Βασίλη.